Λοιπόν, σκοπός αυτού του βίντεο είναι μια απάντηση περισσότερο σε ένα φίλο που μου έστειλε χθες κάποιο μήνυμα και είχαμε μια συνομιλία από το TikTok που με ρωτούσε ο άνθρωπος, παιδί μου, έλεγε ότι έχει ένα 7χρονο αγοράκι που του αρέσει πάρα πολύ η μουσική, γουστάρει να χορεύει, έχει μια ψεύτικη κιθάρα και γρατζουνάει και θέλω να το ξεκινήσω κιθάρα. Και είναι μια πολύ καλή πάσα για να πιάσουμε λίγο αυτή την κουβέντα σε ποια ηλικία θα πρέπει ένα παιδάκι, ας πούμε, να ξεκινάει κιθάρα. Ή γενικά, ας πούμε, επειδή έχω και άλλες ερωτήσεις, είμαι 50 χρονών, δεν έχω μάθει ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, κιθάρα και θέλω πάρα πολύ το χάχτη, ξέρω εγώ, να ξεκινήσω. Αξίζει να ξεκινήσω σε αυτή την ηλικία. Αξίζει κάποιο δηλαδή να ξεκινήσει σε πολύ μικρή ηλικία κιθάρα. Αξίζει κάπου στην εφηβεία, μέχρι τα 20 μπορούμε, μέχρι τα 30 μετά, τζι κακά, ξέρω εγώ. Και πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε λίγο κάποια πραγματάκια που πιστεύω γενικά θα βοηθήσουν να λυθούν πάρα πολλές απορίες. Λοιπόν, εμένα οι μαθητές μου ξεκινάνε από 12 και φτάνουν 54. Okay. Η χρυσή ηλικία, εγώ που βλέπω κάποιο παιδί να ξεκινήσει κιθάρα, η καλύτερη ηλικία είναι εκεί προεφηβεία με φηβεία. Και μπορώ να το εξηγήσω γιατί. Σκεφτείτε ότι όταν ήμασταν μικροί, έτσι, 7, 8, δημοτικό, έτσι, όλοι θέλαμε να μάθουμε καράτε. Όλοι θέλαμε, ξέρω εγώ, να πάμε σε μια σχολή να γίνουμε οι top καρατέ, ξέρω εγώ, κτλ. Και όλοι οι γονείς τα σκάγανε, έτσι, για να πάει το παιδάκι, ξέρω εγώ, να μάθει καράτε και το οτιδήποτε. Ποιο παιδάκι από αυτό συνέχισε επαγγελματικά, άνοιξε μια σχολή, έμαθε να διδάσκει, ας πούμε, καράτε ή πήρε μέρος σε αγώνες και συνέχισε να παίρνει μέρος σε αγώνες στην εφηβεία. Σχεδόν κανένα, και άντε να είναι ένα στα πέντε. Κάπως έτσι, παιδιά, πηγαίνει με την κιθάρα. Τα παιδάκια σε μια μικρή ηλικία, έτσι, τα βλέπουν όλα αυτά ενθουσιασμό. Δηλαδή θέλουν να μάθουν να γρατσουνά, να πάρουν μια κιθάρα και να βαράνε. Έχουν μικρά δαχτυλάκια και οι γονείς, ας πούμε, λένε: Έχω μια κιθάρα του παππού ή έχω μια κιθάρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έπαιζα εγώ πιτσιρικά, μια κλασική γομάρα και το δίνουν, ξέρω εγώ, σε κάτι παιδικά χεράκια να προσπαθήσουν να μάθουν κιθάρα. Τώρα, υπάρχει εξαίρεση στο κανόνα. Ναι, υπάρχει εξαίρεση στο κανόνα, όμω εγώ, ας πούμε, όπω το έχω δει, μου έχει τύχει να πάρω παιδιά, ας πούμε, 2-8 χρονών. Το ένα δεν έμαθε ποτέ. Το άλλο, ας πούμε, εξελίχθηκε σε έναν κιθαρίστα που στην εφηβεία, ας πούμε, 14-15 ήδη έπαιζε παπάδες, ας πούμε, να το θέσουμε κτλ. Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο? Η διαφορά είναι ότι όταν ένα παιδί θέλει πολύ να μάθει κιθάρα, θέλει πολύ να μάθει drums, θέλει πολύ να μάθει μουσική, θα το δεις να ασχολείται 20 ώρες το 24ωρο με αυτό το πράγμα. Να σε ρωτάει για αυτό το πράγμα, να θέλει να μάθει, να. Και αυτό συνήθως θα γίνει στην ηλικία 12-14, εκεί που θα έχει αναπτύξει μια μουσική ταυτότητα, θα ξέρει το παιδί το τι θέλει να ακούει και το τι του αρέσει, το αν όντως του αρέσει το rock, το αν όντως του αρέσει το metal, θα έχει πάρει τις καθημερινές του ανησυχίες και φοβίες και θα προσπαθήσει να τις εξωτερικεύσει σε συγκροτήματα, σε μουσικά κομμάτια που να το εκφράζουν και θα θέλει πάρα πολύ να μάθει ένα όργανο. Και αυτό που ρωτάω πάντα κάποιον που θέλει να ξεκινήσει κιθάρα είναι πάντα μια ερώτηση που θέλω να μου την πει. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να μάθεις κιθάρα? Θέλεις πραγματικά να μάθεις? Αν θέλεις πραγματικά να μάθεις, σε οποιαδήποτε ηλικία, έτσι, που θα έχεις πλάσει ένα χαρακτήρα για τη μουσική σου, θα μπορέσεις να μάθεις. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν αυτοί οι μύθοι που λένε ότι έχω πολύ μικρά χεράκια, θα μπορέσω να παίξω. Φυσικά και θα μπορέσεις να παίξεις. Έχω τεράστια δάχτυλα ή το χέρι μου δεν δουλεύει καλά ο παράμεσος ή δεν μπορώ να κάνω αυτό ή δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Θα μπορέσω να παίξω. Θέλεις να παίξεις? Αυτή είναι η ερώτηση. Αν θέλεις να παίξεις και θέλεις να μάθεις κιθάρα, εκεί είναι στο θέμα του δασκάλου το να σε πάρει. Συνήθως αυτό στα 2-3 πρώτα μαθήματα βλέπεις περίπου το επίπεδό του, το πόσο μπορεί να εξελιχθεί, σε ποιο σημείο είναι τα όρια του και πρέπει το κάθε μάθημα, είτε είναι το τρίτο μάθημα, είτε τον έχεις 3 χρόνια, να είναι στα όρια του, όμως να είναι ευχάριστα στα όρια του. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα με αυτό? Ότι δεν πρέπει ένα μάθημα να μπορεί να το βγάζει νεράκι. Πρέπει να το προσπαθήσει για να το βγάλει, να το καταλάβει για να μπορέσει να το παίξει και να μπορέσει εσύ να του μεταδώσει σωστά τη γνώση, ώστε όταν πάει σπίτι του να πάει ενθουσιασμένος να κάνει practice. Λοιπόν, εάν δεν μπορέσει να του μεταδώσει αυτόν τον ενθουσιασμό, δεν έχει πετύχει εσύ στο μάθημά σου. Δεν υπάρχει κακό μαθητή, υπάρχει κακό δάσκαλο. Ο κακό μαθητή είναι αυτό που δεν θέλει πραγματικά να μάθει. Και φαίνεται αυτό, πίστεψέ με, από το πρώτο, από το δεύτερο μάθημα. Ξεκίνησε κιθάρα για να ρίξω μια γκόμενα. Ή γιατί είδα τον άλλον που έπαιζε κιθάρα σε ρόλο μια συναυλία και μου άρεσε το στυλάκι του. Ξεκινάμε κιθάρα για κάτι πολύ προσωπικό. Η κιθάρα εξωτερικεύει τα συναισθήματά μα. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε και φοβόμαστε να το δείξουμε, θα το παίξουμε πάνω στα σκέλα μα. Και αυτό θα μα συντροφεύει. Τώρα, η εξέλιξή σου, το αν θα σε κάνει επαγγελματία μουσικό, επαγγελματία δάσκαλο, αν θα ασχοληθεί με παραγωγέ, αν θα ασχοληθεί με το οτιδήποτε άλλο μεθαύριο, δεν ξέρει τόσο απλά. Δεν ξέρει το πώ θα σου έρθει η ζωή. Δεν ξέρει το πόσο πραγματικά θέλει να το φτάσει αυτό το πράγμα. Μακάρι
να μπορέσουμε όλοι και περισσότεροι από εσάς να μάθετε μουσική και να μπορέσετε να εκφραστείτε από τη μουσική. Είναι απίστευτο πράγμα το να μπορέσει να δημιουργήσει. Όμως, ο άνθρωπος που θέλει να μάθει πραγματικά κιθάρα, παιδιά, να ξέρετε, είτε είναι 14, είτε είναι 34, είτε είναι 54 και δεν έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του, θα καθίσει, θα μελετήσει και θα ενθουσιαστεί για να μπορέσει να παίξει και να λατρέψει πραγματικά αυτό το όργανο. Το μόνο που θέλει πραγματικά είναι θέληση και πραγματικά να το θέλεις. Έχω δει άτομα να παίζουν με τρία δάχτυλα γιατί δεν είχαν τέταρτο δάχτυλο. Έχω δει άτομα να παίζουν με τρία δάχτυλα γιατί δεν ήθελαν ποτέ να χρησιμοποιήσουν το τέταρτο δάχτυλο. Θεωρούσαν τρεμπάναλ. Τώρα, το πώς θα πάρεις εσύ ένα μεταλά και θα του διδάξεις παραδείγματος χάρη blues και funky για να μπορέσει να παίξει metal, ή το πώς θα πάρεις ένα μπλουζά και θα του δείξεις ένα δύσκολο ρυθμικό σε πιο metal ρυθμό σκληρό για να μπορέσει να ανεξαρτοποιήσει τα δάχτυλά του, για να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα τον ρυθμό, είναι καθαρά θέμα του δασκάλου. Το πώς θα το κάνεις να πορωθεί και να συνεχίζει να το πορώνει σε κάθε μάθημα για να ενθουσιάζει, πρέπει να πάρεις το μαθητή σου, να αναλύσεις το μαθητή σου και να φτιάξεις φάκελο με την ύλη προσαρμοσμένη πάνω στο μαθητή σου. Και από τα 60 λεπτά που το κάνεις τη μια εβδομάδα, την Πέμπτη που έχω, μέχρι την άλλη Πέμπτη, θα πρέπει να είσαι από πάνω του να του λύσεις τις απορίες όποια ώρα χρειαστεί. Δηλαδή, αν σου στείλει κάποιος στις 2 η ώρα ότι εγώ έβαλα ακουστικά, έπαιξα την άσκηση και δεν μπόρεσα να την καταφέρω, ο δάσκαλος για μένα, ο σωστός δάσκαλος, θα πρέπει να του απαντήσει το γιατί δεν την κατάφερε. Θα του ζητήσει βίντεο για να δει γιατί το κατάφερε και θα του στείλει και βίντεο απάντηση για να είναι έτοιμος καλύτερα στο επόμενο μάθημα. Τα λεφτά σου πρέπει να πιάνουν τόπο, έτσι, και εσύ πρέπει να εξελίσσεσαι σωστά. Αν σας κάλυψε, παιδιά, όλο αυτό, σχολιάστε, πείτε μου τις δικές σας ιστορίες, κάντε το και ένα share και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ας τα πάτε καλά.